Γεια σας! Στο μάθημα αυτό θα δούμε τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο, αλλά θα δούμε και εφαρμογές ασκήσεις στον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο. Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος, παιδάκια μου, τι είναι? Είναι εφαρμογή της διατήρησης της ανέργειας. Ας τον δούμε λοιπόν τι μας λέει ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος. Για να τον φανταστούμε, θα έχουμε μία διάταξη, μία πρότυπη θα λέγαμε διάταξη. Τι? Φανταστείτε, παιδιά μου, ότι έχουμε έναν κύλινδρο, αυτόν εδώ τον κύλινδρο, ένα έμβολο μέσα σε αυτόν τον κύλινδρο. Το αέριό μας φυσικά βρίσκεται εδώ μέσα και εμείς τι κάνουμε? Εμείς θερμαίνουμε αυτόν εδώ, εδώ το αέριο με ένα καμινέτο. Από κάτω λοιπόν το θερμαίνουμε. Τι του προσφέρουμε, παιδάκια μου, αφού το θερμαίνουμε? Του προσφέρουμε θερμότητα. Άρα λοιπόν του δίνουμε θερμότητα Q του αερίου μας. Q. Τότε το αέριο ζεσταίνεται. Αν μάλιστα βάλουμε και ένα θερμόμετρο, εδώ θα παρατηρήσουμε ότι το αέριό μας θερμαίνεται, ζεσταίνεται. Έτσι λοιπόν, αφού θερμαίνεται, τι παθαίνει? Αυξάνεται η εσωτερική του ενέργεια. Αυξάνεται λοιπόν η εσωτερική του ενέργεια, γιατί έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Έτσι έχουμε μία άνοδο της θερμοκρασίας, της εσωτερικής ανέργειας ΔΕΛΤΑΓΙΟΥ. Παράλληλα όμως, αρχίζει το αέριο αυτό να πιέζει το έμβολο με μία δύναμη και το σπρώχνει προς τα έξω για να παράγει ένα έργο. Το σπρώχνει λοιπόν με μία δύναμη F και έτσι παράγεται ένα έργο. Μετακινείται το έμβολο. Έχουμε λοιπόν παραγωγή ενός έργου W. Πώς όμως άραγε συνδέεται η θερμότητα που προσφέρουμε με την αύξηση της εσωτερικής ανέργειας και με το έργο το οποίο παράγεται? Πώς συνδέονται? Συνδέονται με τον εξής τρόπο. Q ίσον ΔΕΛΤΑ U συν W. Δηλαδή, η θερμότητα που δίνουμε διατίθεται, προσφέρεται για αύξηση της εσωτερικής ανέργειας και για παραγωγή έργου. Αυτό αποτελεί έκφραση της διατήρησης της ανέργειας. Δηλαδή, όση θερμότητα δίνουμε εμείς, τόσο είναι και το άθροισμα της αύξησης εσωτερικής ενέργειας και του έργου το οποίο παράγεται. Θα δούμε όμως τώρα, παιδάκια μου, πάνω στον πρώτο αυτό θερμοδυναμικό νόμο, θα δούμε κάποιες ασκησούλες έτσι για να εξασκηθούμε λίγο καλύτερα. Θα δούμε καταρχάς από το βιβλίο σας την άσκηση 2.14, η οποία μας λέει τα εξής. Η άσκηση λοιπόν 2.14 μας έχει ένα διάγραμμα, στο οποίο διάγραμμα είναι ένα διάγραμμα PV και σε αυτό το διάγραμμα PV έχει κάνει δύο ισόθερμες. Αυτή και άλλη μία ισόθερμη μεταβολή. Κατόπιν έχει μία μεταβολή ΑΒ η οποία, όπως βλέπετε, παιδάκια μου, είναι ισοβαρής. Και έχει και μία μεταβολή ΒΓ που πάει προς τα κάτω, η οποία, όπως βλέπετε, είναι ισόχωρη. Αυτές οι θερμοκρασίες είναι ΤΑΦ1 και ΤΑΦ2. Και μας λέει λοιπόν, στην μεταβολή ΑΒ, το πρώτο ερώτημα, μας ρωτάει, η μεταβολή της ΑΒ, της εσωτερικής ανέργειας στην ΑΒ, είναι θετική, αρνητική ή μηδέν? Η μεταβολή εδώ μεταξύ της εσωτερικής ανέργειας, παιδιά μου, ΔΕΛΤΑΟΥ της ΑΒ, εμείς ξέρουμε ότι είναι τι? Είναι 3 δεύτερα νη κάπα δέλτα ταφ. Ή είναι και 3 δεύτερα νη ερ δέλτα ταφ. Αφού λοιπόν έτσι είναι η μεταβολή της εσωτερικής ανέργειας και εμείς έχουμε αύξηση θερμοκρασίας, συγκεκριμένα από θερμοκρασία ταφ1 πάμε σε θερμοκρασία ταφ2 μεγαλύτερη, φυσικά το σωστό ποιο είναι, παιδάκια μου? Ότι αφού η θερμοκρασία μεγαλώνει, θα μεγαλώνει και η εσωτερική ενέργεια. Άρα η μεταβολή της είναι φυσικά θετική. Μετά στην ΒΓ, αντίστοιχα τι βλέπετε, ρε παιδιά? Ότι από υψηλή θερμοκρασία ΤΑΦ2 πάω σε χαμηλότερη θερμοκρασία ΤΑΦ1. Από ψηλή πάω σε χαμηλή λοιπόν. Έτσι η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας με ανάλογη λογική θα είναι αρνητική, γιατί πέφτει. Στο 2 λοιπόν απαντάμε την αρνητική. Και αν πάμε, λέει, από το α στο γ, αν δηλαδή μετακινηθούμε κατευθείαν από το α στο γ,
αν πάμε σε αυτήν εδώ τη μεταβολή, τότε τι μεταβολή λέει εσωτερική ενέργεια θα έχουμε, τι θα είναι ρε παιδιά, αφού είμαστε πάνω στην ίδια θερμοκρασία, αφού είναι σταθερή η θερμοκρασία, αφού το δέλτα ταφ, αφού το ταφ δεν μεταβάλλεται λοιπόν, το δέλτα ταφ θα είναι 0. Έτσι λοιπόν παιδιά μου, η μεταβολή εδώ είναι 0 στο τρίτο ερώτημα. Θα πάμε να κάνουμε όμως και άλλες ασκήσεις. Παιδιά μου, εδώ είμαστε να λύνουμε ασκήσεις, να μαθαίνουμε, να γίνουμε μαθηταράδες, να γίνουμε οι πρώτοι και να γίνουμε επαγγελματίες μαθητές. Με υποδομή, με φόντα, με βάσεις. Πάμε λοιπόν παιδιά μου να κάνουμε την 2-17. Για να κάνουμε λοιπόν την 2-17 που λέτε. Θα κάνουμε λοιπόν το βιβλίο σας την 2-17. Η οποία μας λέει τα εξής. Έχουμε λέει ένα διάγραμμα PV. Να αυτό εδώ λοιπόν το διάγραμμα PV. Στο οποίο πάνω υπάρχει μια ισόθερμη. Να την. Και έχουμε ακόμα τα εξής. Θα πάμε λέει από την κατάσταση α που είναι εδώ στην κατάσταση β που είναι εκεί με δύο τρόπους. Με τον ένα τρόπο θα πάμε με μία ισόθερμη μεταβολή, δηλαδή θα πάμε κατευθείαν την τζουλήθρα μας. Νάτος. Με τον ένα τρόπο λοιπόν πάμε χραπ κατευθείαν από το α στο β. Ενώ με τον άλλο τρόπο θα πάμε λέει ως εξής. Πρώτον με μία ισοβαρή. Πρώτα θα κάνουμε μία ισοβαρή λοιπόν. Α, γ ας πούμε. Και μετά θα κάνουμε λέει μία ισόχωρη. Β. Και από το γ θα πάμε στο β. Και μας λέει λοιπόν. Ποιο ποσό θα... Και η άλλη είναι η διαδρομή 2. Πότε θα βάλουμε λέει μεγαλύτερο Q. Στη διαδρομή 1. Στη διαδρομή 1 θα έχουμε μεγαλύτερο Q ή στη διαδρομή 2 θα έχουμε μεγαλύτερο Q. Για να δούμε λοιπόν εδώ πέρα τώρα τι έχουμε. Καταρχάς, πριν πάμε να απαντήσουμε, θα πρέπει να βρούμε τα εξής. Τι γίνεται με το δέλτα U. Το δέλτα U της διαδρομής 1 πόσο είναι. Το δέλτα U της 1 πόσο είναι. Αφού ρε παιδιά θερμοκρασία μένει σταθερή. Τι θα είναι, τι είπαμε πριν. Θα είναι 0. Το δέλτα U της 2 διαδρομής πόσο θα είναι. Μα και το δέλτα U της 2 ρε παιδιά. Με την ίδια λογική και αυτό θα είναι 0, γιατί από ορισμένη θερμοκρασία καταλήγουμε στην ίδια θερμοκρασία. Άρα και αυτό θα είναι 0. Μάλιστα. Τι άλλο να συγκρίνουμε. Να συγκρίνουμε και τα W. Να συγκρίνουμε λοιπόν και τα W, τα έργα W. Τι βλέπουμε λοιπόν. Ότι στη διαδρομή 1 το έργο, ξέρετε ποιο είναι πουλάκια μου. Είναι αυτό από εδώ κάτω, όλο αυτό. Γιατί έχουμε μάθει ότι το έργο είναι εμβαδό. Στη διαδρομή 2 όμως το έργο, ξέρετε ποιο είναι. Είναι όλο, δηλαδή είναι όλο αυτό το γραμμοσκιασμένο εμβαδό. Όλο, όλο. Άρα λοιπόν, τι βλέπουμε, ότι το W1 είναι μικρότερο από το W2, ενώ το ΔΕΛΤΑ-U1 είναι ίσο με το W2, το W1 είναι μικρότερο από το W2. Αν τα προσθέσουμε αυτά τα δύο πουλάκια μου, τι θα κάνουμε, θα κάνουμε το Q1. Αν τα προσθέσουμε αυτά τα δύο πουλάκια μου, τι θα κάνουμε, θα κάνουμε το Q2. Λοιπόν, είναι εμφανές ότι το Q2 είναι μεγαλύτερο από το Q1. Η απάντησή μας είναι λοιπόν Q2 μεγαλύτερο Q1. Και απαντήσαμε συγκρίνοντας τα έργα. Αυτά λοιπόν για αυτό το βίντεο. Πάμε και στο επόμενο βίντεο με ασκησούλες πάνω στον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο και τα λέμε εκεί. Γεια σας λοιπόν προς το παρόν.